το λόγο ζήτησε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του Μέρα 25. Κύριε πρόεδρε, αμέσως μετά τον πρόεδρο. Μισό λεπτό. Κύριε πρόεδρε, γιατί επί προσωπικού ζητήσατε ή μια παρέμβαση μικρή? Κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ για το λόγο. Δεν είναι για προσωπικό ζήτημα, είναι για αναφορά, για απάντηση στα πράγματα τα οποία αναφέρθηκαν μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Πρωθυπουργού όσο αφορά τον κύριο Ρουμπάτη και την ΑΕΠ. Θα είναι πολύ σύντομος. Εντάξει, για 3 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θα χρειαστώ πιο πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα στερούσα το χρόνο από άλλους συναδέρφους αν δεν είχε άμεση σχέση αυτό η παρέμβαση η τωρινή με το νομοσχέδιο. Γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ για αξιοκρατία, στον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται σημαντική λειτουργή του ελληνικού δημοσίου. Μιλήσαμε για διαφάνεια. Είναι κεντρικές έννοιες στο νομοσχέδιο. Στη συζήτηση που έχει προηγηθεί, και πολλοί έχουν συνεισφέρει σε αυτήν, έχουν γίνει κρίσεις για τον κύριο Κοντολέοντα, για τον κύριο Ρουμπάτη, ως εμβληματικές φιγούρες ανθρώπων οι οποίοι καταλαμβάνουν μια θέση ως αρχηγή της ΑΕΠ, που έχουν τεράστια σημασία, γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η αδιαφάνεια και η εξουσία και η δύναμη ισχύς μιας θέσης, τόσο μεγαλύτερη η απειλή, τόσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις κοινωνικές ελευθερίες, αλλά και για την δημοκρατία γενικότερα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έγινε μια κοκορομαχία μεταξύ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Υπουργού και του Πρωθυπουργού για τα πτυχία, για το βιογραφικό του κυρίου Κοντολέοντα. Και έχει σημασία αυτό που θα σας πω τώρα, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει δίκιο για τον κύριο Ρουμπάτη, ότι ο βιογραφικό του ήταν πράγματι εξαιρετικό. Στο ένα από τα 2 κεφάλαια του βιβλίου μου, το οποίο αναφέρθηκε, γιατί εγώ το ανέφερα πρώτο στην τοποθέτησή μου χτες, είμαι ξεκάθαρος ότι θεωρώ το βιογραφικό του κυρίου Ρουμπάτη ιδιαίτερα θετικό και ήταν ο λόγος για τον οποίο με μεγάλη χαρά συνεργάστηκα ως Υπουργός Οικονομικών μαζί του. Όμως αυτό αποδεικνύει ότι παρά το γεγονός ότι είχε μεταπτυχιακό τίτλο διδακτορικό από το John Hopkins University πάνω σε ζητήματα που αφορούσαν την είσοδο, εισβολή των ξένων μυστικών υπηρεσιών στην ΚΙΠ και δεδομένη της θητείας του κυρίου Ρουμπάτη, μια σημαντική θητεία στην πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, είχα μια πολύ θετική διάθεση απέναντί του. Όμως στο κεφάλαιο 15 αναφέρομαι, και εδώ είναι το μήλον της έρηδος, σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ο κύριος Ρουμπάτης, κάνω μια ξεκάθαρη καταγγελία, σε συγκεκριμένη συνεδρίαση της διαπραγματευτικής ομάδας το Μάιο του 2015, είπε πράγματα σε υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία γνωρίζοντας ότι ήταν αναλυθή, παρόλα αυτά δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που έκανε πολύ κακό στην εθνική μας υπόθεση της διαπραγμάτευσης εκείνης της εποχής. Έχω κάνει πολύ συγκεκριμένη καταγγελία, όποιος θέλει μπορεί να μπει και να διαβάσει ακριβώς τι λέω, δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο κύριε Πρόεδρε, αλλά εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα. Το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον όρο της αξιοκρατίας και μια διάθεση που είναι ειλικρινής από τη μεριά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσουμε σε ένα νέο κεφάλαιο στον τρόπο με τον οποίο διορίζονται άνθρωποι όπως ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στηριζόμενοι στις κακές πρακτικές του παρελθόντος που συμπεριλαμβάνουν τον κύριο Ρουμπάτη, παρότι το γεγονός ότι είχε πάρα πολύ καλό βιογραφικό, πολύ φοβάμαι, βλέποντας τον διορισμό του διευθυντή της G4S στη θέση του αρχηγού της ΑΕΠ, πολύ φοβάμαι ότι όχι μόνο συνεχίζεται να αναπαράγεται αυτή η διαδικασία της αδιαφάνειας, αλλά πάμε και σε ένα στάδιο παραπέρα, και εδώ κλείνω κύριε Πρόεδρε, το στάδιο της μεταφοράς συγκεκριμένων managers
από επιχειρήσεις που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο σε ένα ταξικό αγώνα εναντίον εργαζομένων, εναντίον συνδικάτων, σε μια τόσο νευραλγική σημασία υπηρεσία όπως η ΕΕΠ. Σας ευχαριστώ πολύ.